Λοιπόν, κάνω την περίπλου της Λέσβου για τρεις λόγους. Πρώτον, για να στείλω ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Δεύτερον, για να βοηθήσω την οργάνωση Young Project. Ίσως νομίζω φαίνεται στο Optimist σήμα τους. Να πούμε τι είναι αυτή η οργάνωση, διότι εσύ, Ανδρώνικε, μένεις μόνιμα στην Γερμανία. Έτσι. Άρα ναι, λοιπόν, δεν την ξέρει ο κόσμος εδώ πέρα αυτή την οργάνωση, οι Έλληνες. Για πες μας. Είναι μια γερμανική οργάνωση στη Μεσόγειο που σώζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από τη θάλασσα που δεν θα γινόταν καν να περάσουν χωρίς τη βοήθειά τους. Λοιπόν, για πες μου τις πρώτες εικόνες, τα συμπεράσματά σου μέχρι τώρα. Τι έχει γίνει, πώς θα αντιμετωπίζει ο κόσμος, τι έχει βγει από όλη αυτή την ιστορία, αυτή την προσπάθειά σου. Την πρώτη μέρα με πήρανε πολύ καλά στη Σκαμιά. Βασικά κάθε μέρα ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ κόσμο όταν έφτανα. Έτσι ήταν μερικοί από τη Μόρια, από το, από το κάμπ. Και ήταν πάντα πολύ ωραία η... Τι σου έλεγε ο κόσμος, τι σου έλεγε ο κόσμος, πέρα από κάποια μπράβο και χαρά του κουράγιου σου που υποθέτουμε ότι θα στα λέγανε αυτά τα πράγματα. Ότι είναι περήφανοι για μένα και ότι θα είναι δύσκολα και να προσέχω. Μίλησες καθόλου με πρόσφυγες? Μίλησα, αφού ήρθαν πρόσφυγες 2 μέρες. Ναι. Πήγαμε και φάγαμε μαζί, μου είπαν ότι είναι πολύ περήφανοι για μένα και με ευχαριστούν ότι το κάνω αυτό για εκείνους. Αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα από αυτά που κάνω χωρίς τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Μυτιλίνης. Βεβαίως, μπράβο σου, και εγώ να πούμε και μπράβο στο γνωστό του. Πες μου κάτι, πόσες μέρες είχες προγραμματίσει, δεκαήμερο, έτσι δεν είναι? Πόσες μέρες έχουμε? Πόσες μέρες μένουν ακόμα? Δεν ξέρω ακόμα, αλλά σήμερα είναι η 4η μέρα και άμα πάει καλά θα κάνουμε ήδη τη μέση. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Λοιπόν, θα καλό είμαστε καιρό, κοντά σου. Καλούς ανέμους στα πανιά σου, πραγματικά. Και πάντοτε να μας δίνεις τέτοιου είδους μαθήματα και σε εμάς τους μεγαλύτερους, Ανδρώνη. Και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, Ανδρώνη. Αντίο. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα. Έτσι. Πολιτική επικαιρότητα. Για να δούμε. Καλημερίσουμε εδώ πέρα την κυρία Χαράκα Φαντάρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.